Προς τη σημαία, παρουσιάστε! Ορ! Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Με υπερηφάνεια και όλες τις απαραίτητες τιμές, κορυφώθηκε ο τρίμερος εορτασμός για την επέτειο της 28 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση πραγματοποιήθηκε όπως κάθε χρόνο στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου ενώπιον της Πρόεδρου της Δημοκρατίας, της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Από στεριά θάλασσα και αέρα, άνδρες και γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, σκορπώντας ρίγη συγκίνησης. Τα ρούχια των Ευζώνων αντιχούν στην άσφαλτο της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, σηματοδοτώντας την έναρξη της στρατιωτικής παρέλασης. Η μπάντα έδωσε το ρυθμό στο αποκορύφωμα του τριήμερου εορτασμού για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου του 1940. Η μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση πραγματοποιήθηκε ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου. Η εθνική επέτειος του ένδοξου όχι είναι μέρα μνήμης, τιμής και ευθύνης προς όσους θυσιάστηκαν για την πατρίδα. Το σθένος και η ομοψυχία των ηρώων του 40 αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη και φωτεινό παράδειγμα για το μέλλον. Με αφορμή τη σημερινή λαμπρή παρέλαση, θα ήθελα να εξάρω τις ένοπλες δυνάμεις μας που με υψηλό αίσθημα ευθύνης εξασφαλίζουν και εγγυώνται την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας. Χρόνια πολλά. Πλήθος κόσμου ταξίδεψε για να δει από κοντά τα μηχανοκίνητα και πεζοπόρα τμήματα που έκαναν τη μακεδονική γη να τρέμει στο πέρασμά τους. Δυνάμεις καταδρομών, αλεξιπτωτιστές, αερομεταφερόμενοι, οι πολεμικές σημαίες της σχολής πεζικού, καθώς και οι μαθητές των παραγωγικών σχολών, ήταν όλοι εκεί να τιμήσουν τους ήρωες που θυσιάστηκαν για μια Ελλάδα ελεύθερη. Τα βλέμματα όλων στράφηκαν στον ουρανό πάνω από το Θερμαϊκό, καθώς τον διέσχισαν μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ, F-16, Μιράζ, αλλά και ελικόπτερα Απάτσι, Καϊόβα, Χιούι και Σινούκ σε άριστους σχηματισμούς. Την παρέλαση παρακολούθησαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο Υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασίλης Πάλμας, ο Αρχηγός ΓΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγος Γεώργιος Τσιτσικώστας και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνιος Οικονόμου. Επίσης, παρόντες ήταν ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντινάβαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας και ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Υπτάμενος Δημοσθένης Γρηγοριάδης. Το νόημα της 28ης Οκτωβρίου 1940 είναι η διαχρονική απόφαση του ελληνικού λαού, του ελληνικού έθνους, της ελληνικής κοινωνίας να προασπίσει την ανεξαρτησία, την κυριαρχία, την ακεραιότητά του. Και για να το πετύχουμε αυτό, για να μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, προχωράμε στην μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που έχει γίνει στο νέο ελληνικό κράτος. Αυτό που έχουν ονομάσει Ατζέντα 2030. Για να αποκτήσουμε έτσι τις ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις που είχαμε ποτέ. Για να μπορούν με τη σειρά τους να μας γεμίζουν περηφάνεια
όπως σήμερα και να εγγυώνται το μεγάλο αγαθό της εθνικής ανεξαρτησίας και της εθνικής αξιοπρέπειας. Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους όσους παρέλασαν με αυτόν τον άψογο τρόπο και να επαναλάβω για ακόμη μία φορά την ευγνωμοσύνη του κυπριακού λαού και της κυπριακής κυβέρνησης για την πλήρη και εναρμονισμένη συμπαράσταση την οποία έχουμε αποτιέσει και κάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις. Από τον καταγάλανο ουρανό της συμπρωτεύουσας, ο πιλότος του F-16 της ομάδας ΖΕΒΣ Μιναγός Γεώργιος Σωτηρίου έστειλε το δικό του μήνυμα προς όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, σκορπώντας ρίγη συγκίνησης. Χρωστά μες όσους ήρθαν, πέρασαν, θα έρθουν, θα περάσουν. Ας θυμίσουμε τις θυσίες του παρελθόντος με ενότητα και αφοσίωση στην πατρίδα, προβλέποντας σε ένα λαμπρό μέλλον. Χρόνια πολλά, Ελλάδα! Άνδρες και γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων ήταν εκεί να διαβεβαιώσουν τον ελληνικό λαό ότι θα φυλάσσουν κάθε γωνιά ελληνικής γης από στεριά, θάλασσα και αέρα. Η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση γέμισε με υπερηφάνεια και συγκίνηση μικρούς και μεγάλους που έσπευσαν να την παρακολουθήσουν. Βρεθήκαμε από νωρίς το πρωί στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και καταγράψαμε τις προετοιμασίες των στελεχών πριν από την παρέλαση αλλά και τις αντιδράσεις των πολιτών. Για ακόμη μια χρονιά εντυπωσιακή και με κάθε μεγαλοπρέπεια ήταν η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, ανήμερα της επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Οι δρόμοι της συμπρωτεύουσας γέμισαν με πλήθος κόσμου που θέλησε να δει από κοντά τα μηχανοκίνητα τμήματα. Νιώθουμε περηφάνεια που είμαστε εδώ πέρα, κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Να πάνε όλα καλά. Υγεία να έχει όλος ο κόσμος, χρόνια πολλά και εύχομαι ότι καλύτερο. Χρόνια πολλά για τη σημερινή ημέρα. Αισθανόμαστε περήφανοι που συμμετέχουμε στην στρατιωτική παρέλαση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Από τη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκη, στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και μέχρι το γερμανικό προξενείο, επισκέπτες όλων των ηλικιών από όλη την Ελλάδα ξύπνησαν από νωρίς προκειμένου να θαυμάσουν τα τμήματα που συμμετείχαν στη φετινή μεγαλειώδη παρέλαση. Χρόνια πολλά, Ελλάδα! Χρόνια πολλά, είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας. Έχω κάνει 20 χρόνια στη Γερμανία. Σηκώθηκα και έφυγα τα μούτρα, θα ήρθα μόνο για να μάθουν τα παιδιά μου δύο ελληνικά. Αρκετά νωρίτερα από την έναρξη της παρελάσεως, το στρατιωτικό προσωπικό ήταν εκεί να διορθώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες και φυσικά να καλωσορίσει τον κόσμο στον χώρο που βρίσκονταν παρατεταγμένα όλα τα οχήματα. Θα καμαρώσουμε τα παιδιά μας, να είναι όλος ο κόσμος καλά, ειρήνη και υγεία. Αλλά και στα πεζοπόρα τμήματα οι προετοιμασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Λίγο πριν την έναρξη της παρελάσεως, αποκαλύπτονται οι πολεμικές σημαίες του κάθε τμήματος και όλοι με μία φωνή ψέλνουν τον εθνικό ύμνο, τιμώντας τους ήρωες του 40. Κάθε στενό της πόλης, κάθε μπαλκόνι, κάθε ταράτσα είχε γεμίσει με ανθρώπους πλημμυρισμένους από συγκίνηση και υπερηφάνεια. Σήμερα τιμούμε το ενδοξόχη, το όχι στον εισβολέα, το όχι στην υποδούλωση, το όχι στον φόβο, την ατολμία και τη δειλία. Η Θεσσαλονίκη αγκάλιασε θερμά όλους εκείνους που παρέλασαν και εκείνους που παρακολούθησαν τους εορτασμούς σε μία ημέρα μνήμης, την 28η Οκτωβρίου. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας εγκαινίασε την ανακαινισμένη κτηριακή υποδομή του 7ου Λόγου της Σχολής Ευελπίδων μαζί με τον δωρητή του έργου, επιχειρηματία Ευάγγελο Μητυλινέο. Παρόντες ήταν ο Υφυπουργός Ιωάννης Κεφαλογιάννης, ο Αρχηγός ΓΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνης Οικονόμου και οι Αρχηγοί των Επιτελείων.
Στα εγγένεια του ανακαινισμένου κτηρίου του 7ου Λόχου της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων παρέστη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Το έργο, το οποίο χρηματοδοτήθηκε με την ευγενική χορηγία του Δωρητή και Διευθύνοντα Συμβούλου της Metlen Energy and Metals, Ευάγγελου Μητυλινέου, αποτελεί μια πράξη ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων στο αρχαιότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας και διαχρονικό θεματοφύλακα της στρατιωτικής μας αριστείας. Είναι μια πράξη ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων και τελικά της εθνικής άμυνας της πατρίδας μας. Θα ήθελα τώρα να σας προσφωνήσω με τον τίτλο που η πατρίδα δια της υπογραφής της Προέδρου της Δημοκρατίας σας απένιμε, ταξίαρχε επιτιμή, κύριε Μητυλινέ. Σας εκφράζω τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου για τη γενναιόδορη χειρονομία σας, απόδειξη της έμπρακτης αγάπης σας για την πατρίδα και τις ένοπλες δυνάμεις. Απόψε γιορτάζουμε την ολοκλήρωση ενός έργου που αποσκοπεί στη βελτίωση της καθημερινότητας των μελλοντικών ηγετών των ενόπλων δυνάμεων. Και αφετέρου επιβεβαιώνουμε την έμπρακτη στήριξή μας στη νέα γενιά αξιωματικών που θα υπηρετήσουν με αφοσίωση πατρίδα μας. Ο λόγος έχει πάρει τιμητικά το όνομα του 7 Δευτέρα Πιπέρη Μιχαήλ, ο οποίος έπεσε ηρωικά μαχόμενος στη μάχη της Κρήτης εναντίον των γερμανικών δυνάμεων. Στη συνέχεια, ο διοικητής της σχολής, υποστράτηγος Αναστάσης Πολύχρονος, ξενάγησε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τον κύριο Μητυλινέο στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του 7ου Λόχου Ευελπίδων. Στο πάνω μέρος του φοριαμού βρίσκονται τοποθετημένες οι θερινές στολές και τα είδη εκστρατείας. Αισθάνομαι την εμπράγματη και ανιδιοτελή φιλοπατρία σας, την αγάπη για τον ελληνικό στρατό και ιδιαίτερα για τον κυριότερο πυλώνα του, το προσωπικό. Παρόντες στην τελετή εγγενείων ήταν ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Αρχηγός ΓΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Κούπης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνιος Οικονόμου, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντινάβαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας και ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Υπτάμενος Δημοσθένης Γρηγοριάδης. Στην τελετή εγγενείων του Μνημείου Πεσόντων Αξιωματικών Ευελπίδων και του Μουσείου της Σχολής, στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, παρευρέθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Κεφαλογιάννης. Το μνημείο είναι αφιερωμένο στους 749 ήρωες αξιωματικούς που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων πραγματοποιήθηκε η τελετή των εγγενείων του Μνημείου Πεσόντων Αξιωματικών Ευελπίδων, παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Γιάννη Κεφαλογιάννη. Πρόκειται για ένα μνημείο σύμβολο της διαχρονικής μνήμης και αναγνώρισης της ύψης της προσφοράς των 749 ηρώων που θυσιάστηκαν εν ώρα καθήκοντος. Στο χαιρετισμό του, ο Υφυπουργός μεταξύ άλλων ανέφερε. Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων είναι ο χώρος όπου γεννιούνται τα ιδανικά του καθήκοντος, της αφοσίωσης και της αυταπάρνησης. Οι 749 αξιωματικοί και ευέλπιδες που θυσιάστηκαν εν ώρα καθήκοντος ανήκουν στην ίδια οικογένεια με εσάς. Έκαναν το ίδιο ταξίδι, έλαβαν παρόμοια εκπαίδευση και γαλουχήθηκαν με τις ίδιες αρχές και ιδανικά. Παρόντες στην τελετή ήταν ο Αρχηγός ΓΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, εκπρόσωποι των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων και επίτιμοι Αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων. Επί των επιτίδιων πλακών του ηρώου αναγράφονται τα ονόματα όλων αυτών των θυσιασθέντων περικλεών αξιωματικών και ευελπίδων, οι οποίοι αποτελούν για όλους εμάς σήμερα υψηλή παρακαταθήκη, ιερά σύμβολα, πηγή έμπνευσης και τον φάρο μας στο δρόμο της τιμής και του καθήκοντος. Επιπλέον, στον εσωτερικό χώρο του Διοικητηρίου της Σχολής ξεκίνησε η λειτουργία του Μουσείου Ιστορίας της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. Το μουσείο αποτελεί αποκλειστική δωρεά του Ηλία Κυριακίδη προς το στρατό Ξηράς και σε αυτό εκθέτονται κοιμήλια που εξιστορούν την πορεία της σχολής. Διατηρημένα και προστατευμένα σε κατάλληλες συνθήκες φωτισμού και υγρασίας, τα εκθέματα ζωντανεύουν την ιστορία του αρχαιότερου στρατιωτικού ιδρύματος από τον Αύγουστο του 1828 έως την Αθήνα του 2024.
μαθήματά του έχουν συγκεντρωθεί με αγάπη και μεράκι, μας γυρίζουν πίσω σε χρόνο και τόπο και αποτελούν έναυσμα για περισσότερη και εντελική μελέτη της ιστορίας μας και ταυτόχρονα γνώμονα για τη συνεχή βελτίωση της σχολής σε όλα τα επίπεδα. Οι δύο αυτοί ιεροί χώροι αποτελούν μια συνεχή υπόμνηση του θάρρους, της αφοσίωσης, της αξιοπρέπειας και της έμπρακτης αγάπης για ελευθερία. Η φιλοξενία τους στη Σχολή Ευελπίδων θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης και παραδείγματος για τους μελλοντικούς αξιωματικούς, τους μελλοντικούς ηγέτες των ενόπλων δυνάμεων. Με αφορμή τον εορτασμό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, προστάτη της πολεμικής αεροπορίας, θα πραγματοποιηθεί η σειρά εκδηλώσεων από την Τετάρτη 6 έως την Κυριακή 10 Νοεμβρίου. Συγκεκριμένα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να επισκεφτεί τις αεροπορικές βάσεις και να παρακολουθήσει πρόγραμμα αεροπορικών επιδείξεων την Τετάρτη 6, την Πέμπτη 7, το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Νοεμβρίου από τις 9 έως τις 5, την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου από τη 1 έως τις 5, το Σάββατο 9 Νοεμβρίου. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν πτήσεις μαθητών της Δευτέρας Λυκείου στη Σχολή Ικάρων στην αεροπορική βάση της Δεκέλειας. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι πολίτες θα ακούσουν μελωδίες από τη συναυλία μουσικής της πολεμικής αεροπορίας, ενώ στον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στο περίπτερο 1, θα υπάρχει παρουσίαση προσωμιωτών πτήσεων και εικονικής πραγματικότητας με ελεύθερη είσοδο. Στην Καλαμάτα, την Πάτρα, την Τρίπολη, τη Λάρισα, την Θεσσαλονίκη και τον Βόλο θα πραγματοποιηθούν αεροπορικές επιδείξεις. Πετάμε στους ουρανούς με περηφάνεια για να προστατεύσουμε το έθνος μας με τιμή. Χωρίς περιορισμούς. Είμαστε απλοί άνθρωποι σε ένα σιδερένιο σώμα. Δυνατό, αποτελεσματικό και πανέτοιμο. Δεν είναι απλά η δύναμη του κάθε υπταμένου. Είναι η ισχυρή υποστήριξη από τα αόρατα άτομα που εργάζονται ασταμάτητα πίσω από τα φώτα, που μας κάνει πανίσχυρους. Εμείς δεν εργαζόμαστε για την πολεμική αεροπορία. Εμείς είμαστε η πολεμική αεροπορία. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πολυεθνική αεροναυτική άσκηση Μέδουσα 13, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή ναυτικών μονάδων, αεροσκαφών και δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Γαλλία, την Αίγυπτο και την Σαουδική Αραβία. Την τελική φάση της άσκησης που πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή Ανοιχτά των Χανίων, στην περιοχή του Μάλεμε, παρακολούθησε από τη φρεγάτα Κουντουριώτης η στρατιωτική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων με επικεφαλής τον αρχηγό ΓΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη. Ελικόπτερα Σινούκ Απάτσι και Αιτζίαν Χοκ απονιώνονται από το κατάστρωμα του Αιγυπτιακού ελικοπτεροφόρου Σαντάτ στον κόλπο του Μάλεμε στην Κρήτη. Η ομάδα επιφανείας που συνοδεύει το ελικοπτεροφόρο, αποτελούμενη από πολεμικά πλοία της Ελλάδας, της Αιγύπτου, της Γαλλίας, της Κύπρου και της Σαουδικής Αραβίας, εξασφαλίζουν θαλάσσιο αποκλεισμό για την τελική φάση εκτέλεσης αμφίβιας αποβατικής ενέργειας. Μεταξύ αυτών η φρεγάτα Κουντουριώτης και η φρεγάτα Ψαρά μαζί με τις πυραυλακά τους Κρυσταλίδης, Ντεγιάννης, το αρματαγωγό Ρόδος και το υποβρύχιο Ματρόζος του πολεμικού μας ναυτικού. Πολεμικά πλοία από Ελλάδα, Γαλλία, Αίγυπτο και Κύπρο συμμετέχουν στην άσκηση Μέδουσα 13 που διεξάγεται εδώ στον κόλπο του Μάλεμε. Τμήματα ειδικών επιχειρήσεων αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της άσκησης Μέδουσα 13 στην περιοχή επιχειρήσεων με ταχύπλοα σκάφη αλλά και με εκτέλεση αλμάτων ελεύθερης πτώσης από ελικόπτερο Σινούκ. Αμέσως μετά μαχητικά αεροσκάφη F-16 εκτέλεσαν προσβολές με στοχοποίηση από επίγειο λεκτή τερματικής καθοδήγησης.
Ταυτόχρονα, επιθετικά ελικόπτερα Apache Alpha και αναγνωριστικά Kiowa της αεροπορίας στρατού εκτέλεσαν διαδοχικές εικονικές προσβολές στόχων, ανοίγοντας το δρόμο για την κύρια αποβατική ενέργεια που εκτελέστηκε από πεζοναύτες της 32 ταξιαρχίας πεζοναυτών σε συνεργασία με αντίστοιχο τμήμα της Σαουδικής Αραβίας. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με την αποβίβαση των πεζοναυτών σε συνδυασμό με τμήματα που αναπτύχθηκαν από ελικόπτερα Chinook με τη μέθοδο Hello Casting και Fast Rope. Στην τελική φάση της άσκησης Μέδουσα 13 παρακολούθησαν επί της φρεγάτας Κουντουριώτης ο αρχηγός Γεθά, στρατηγός Δημήτριος Κουπής, μαζί με τον Αιγύπτιο ομολογό του, αντιστράτηγο Ιμπραχήμ Χαλίφα. Παρόντες ήταν ο αρχηγός Γες, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός Γεν, αντινάβαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας, ο αρχηγός Γεα, αντιπτέραχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγος Γεώργιος Τσιτζικώστας. Επίσης το παρόν έδωσε ο διοικητής των Γαλλικών Ναυτικών Δυνάμεων Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας, ο αρχηγός του Δυτικού Στόλου του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, ο πρέσβης της Αιγύπτου στην Ελλάδα, καθώς και ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων των χωρών που συμμετείχαν στην άσκηση. Στην ιστορία του ήρωα συνταγματάρχη Κωνσταντίνου Δαβάκη αναφέρεται το βίντεο του Κινηματογραφικού Αρχείου του Πολεμικού Μουσείου. Όταν, τον Αύγουστο του 1940, συντελέστηκε η μερική επιστράτευση, ο Δαβάκης ανακλήθηκε στην ενεργό υπηρεσία και τοποθετήθηκε διοικητής του 51ου Συντάγματος Πεζικού και στη συνέχεια του Αποσπάσματος Πίνδου, το οποίο είχε ως έδρα το Επταχώριο Πίνδου. Η διοίκηση των ελληνικών δυνάμεων ανατέθηκε στον Βασίλειο Βραχνό. Το πρωί της 28ης Οκτωβρίου του 1940, οπότε εκδηλώθηκε η Ιταλική εισβολή, ο Δαβάκης αντιμετώπισε την τρίτη Ιταλική μεραρχία αλπινιστών Τζούλια με ένα απόσπασμα 2.000 αντρών υπό τις εντολές και τις οδηγίες του τμήματος στρατιάς Δυτικής Μακεδονίας. Η τακτική του σε ολόκληρη την έκταση της ζώνης ευθύνης του, 35 χιλιόμετρα περίπου, ήταν αμυντική και μάλιστα έκανε υποχωρητικό ελιγμό αναμένοντας ενισχύσεις. Την 1η Νοεμβρίου του 1940, οπότε έφτασαν οι ενισχύσεις που περίμενε ο Δαβάκης, οι ελληνικές δυνάμεις έκαναν αντεπίθεση και κύκλωσαν τις ιταλικές που αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν. Κατά την αντεπίθεση αυτή και συγκεκριμένα την 6η ημέρα από την έναρξη των επιχειρήσεων, στον προφήτη Ηλία Φούρκας ο Δαβάκης τραυματίστηκε στο στήθος. Στον αξιωματικό που τον πλησίασε για να τον περιποιηθεί πρόσταξε μαζεύοντας όσες δυνάμεις του μέναν ακόμα. «Άσε με μένα, πες με πεθαμένο και κοίτα μη σου πάρουν τις θέσεις. Τράβα!» Στη συνέχεια τον μετέφεραν ανέστητο με το φορείο στο Επταχώρι. Ο τραυματισμός του του προκάλεσε προβλήματα σε συσχετισμό με την παλιά στιθική του νόσο. Έτσι χρειάστηκε να αποχωρήσει από το μέτωπο όπου τον αντικατέστησε ο τότε ταγματάρχης Ιωάννης Καραβίας. Η νίκη του αποσπάσματος του Δαβάκη είχε αποφασιστική σημασία στην έκβαση του πολέμου. Μάλιστα θεωρήθηκε η πρώτη ήττα του άξονα. Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης νοσηλείας του Δαβάκη, οι πολεμικές επιχειρήσεις έληξαν και η χώρα βρέθηκε υποκατοχή. Το Δεκέμβριο του 1942, και ενώ ακόμα νοσηλευόταν στην Αθήνα, ο Δαβάκης συνελήφθη ως όμηρος από τις Ιταλικές Αρχές Κατοχής, μαζί με πολλούς διακεκριμένους αξιωματικούς, γιατί θεωρήθηκαν ύποπτοι αντιστασιακής δράσης. Οι συλληφθέντες επιβιβάστηκαν στην Πάτρα, στο ατμόπλιο Τσιτά ντι Τζένοβα, για να μεταφερθούν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Ιταλία. Το πλοίο αυτό όμως τορπιλίστηκε από συμμαχικό υποβρύχιο και βυθίστηκε στα ανοιχτά των νότιων αλβανικών ακτών, με αποτέλεσμα οι επιβαίνοντες να πνιγούν στα νερά της Αδριατικής. Το πτώμα του Δαβάκη περισυνελέγη αναγνωρίστηκε και ετάφη στον Αυλώνα. Με τα πολεμικά, τα οστά του διακομίστηκαν και ενταφιάστηκαν στην Αθήνα.
Κυρίες και κύριοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα.